Είμαστε με τον κύριο Βαγγέλη Πρωτογεράκη, πρόεδρο της Γεωργικής Έκθεσης Μεσαράς. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, η φετινή διοργάνωση, είστε ικανοποιημένος? Είμαι ικανοποιημένος, έχει περισσότερα από την προηγούμενη έκθεση που κάναμε, περισσότερους εκθέτες, από ό,τι φαίνεται έχουμε και κόσμο ικανοποιητικό. Ικανοποιητική προσέλευση κόσμου. Θα δείξουν και άλλες μέρες, βέβαια, την πρώτη μέρα, αλλά σαν πρώτη μέρα είμαστε ικανοποιημένοι και από τον κόσμο και από τις εκθέτες. Και με δεδομένο το ότι είμαστε σε διανύουμε μια περίοδο κρίσης, έτσι, οπότε είναι δύσκολο και η Μεσαρά συνεχίζει να δίνει το παρόν στη διοργάνωση εκθέσεων. Αυτό είχαμε πει και πριν, ότι παρόλο την κρίση, παρόλο που ο κόσμος ξέρουμε τι περνάει, έχουμε αύξηση εκθέτες, που αυτό πραγματικά είναι, για μας είναι τιμή εδώ και μας δίνει και κουράγιο να συνεχίσουμε. Πόσο σημαντική είναι η διοργάνωση αυτή για επιχειρηματίες, για παραγωγούς, για εμπόρους? Από ό,τι έχει δείξει και οι εταιρείες οι μεγάλες και με τρακτέρια και με αυτοκίνητα επανήλθανε που είχαν σταματήσει, γιατί ήταν ότι οι επισκέπτες είναι αρκετό το νούμερο. Όσοι είχαν την προηγούμενη έκθεση ήταν ικανοποιημένοι όλοι ότι όντως πέρασε κόσμος, δηλαδή ήταν όλοι ευχαριστημένοι με λίγα λόγια. Και αυτό βλέπω ότι αυξάνει και τους εκθέτες μας και τον κόσμο που συμμετέχει. Να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η έκθεση αυτή μπορεί να καθιερωθεί και να μην γίνεται ανά δύο χρόνια? Υπάρχει υποδομή εδώ πέρα για να καθιερωθεί σε πιο τακτική βάση, πιο μόνιμη βάση? Ο χώρος αυτός είναι μόνο για την έκθεση. Ανήκει στη Γεωργική Έκθεση Μεσαράς. Πιστεύω ότι άμα γίνει ένα συμβούλιο λίγο πιο διευρυμένο, με πιο θέλει οπωσδήποτε πιο πολύ οργάνωση, ότι θα μπορούσε κάθε χρόνο να γίνεται μια έκθεση. Οι εγκαταστάσεις εδώ που υπάρχουν μπορούν να αξιοποιηθούν και με ποιο τρόπο? Οι εγκαταστάσεις έχουν λίγο αναβαθμιστεί εξωτερικά. Εσωτερικά χρειάζονται αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε όπως πρέπει. Υπάρχει μια μελέτη που είναι σε γκρεμότητα και μας έχουν υποσχεθεί, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, ότι ψάχναμε ένα πρόγραμμα να το εντάξουμε, που αυτό θα γίνει εκθεσιακό κέντρο. Πιστεύω θα βοηθά όλο τον νομό Ηρακλείου, όχι μόνο τη Μεσαρά. Ωραία, να το ευχηθούμε λοιπόν και εμείς να προχωρήσει και να γίνει ένα μόνιμο εκθεσιακό κέντρο με έδρα τους Βόρους και τη Μεσαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.